Σε πρόσκληση ενδιαφέροντο προχώρησε το Υπουργείο Ναυτιλία και Νησιωτική Πολιτική προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα που υπάρχει στην ακτοπλοϊκή σύνδεση τη Αμοθράκη για όσο διάστημα θα βρίσκεται σε ακινησία το ΣΑΟΣ. Η πρόσκληση σύναψη σύμβαση ανάθεση δημόσια υπηρεσία προ εξυπηρέτηση τη δρομολογική γραμμή Αλεξανδρούπολη Αμοθράκη και επιστροφή αναρτήθηκε στη Διάβγια στι 31 Δεκεμβρίου και επιχειρεί να βάλει τέλο στην ταλαιπωρία κατοίκων, επαγγελματιών και επισκεπτών του νησιού μέχρι και τι 7 Μαρτίου που θα διαρκέσει ή ακινησία του ΣΑΟΣ. Η πρόσκληση του Υπουργείου Ναυτιλία αναφέρει ότι για λόγου οικονομική και εδαφική συνοχή και προσκάλευση των επιγουσών αναγκών προσκαλεί για την εκτέλεση τέσσερων δρομολογίων με την υποχρέωση εκτέλεση δύο ελεύθερων δρομολογίων την εβδομάδα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γραφείου Δήμαρχου Σαμοθράκη στα μέσα τη κοινωνική δικτύωση, το Υπουργείο, στα πλαίσια του εντατικού σχεδιασμού του τελευταίου τριημέρου, ανταποκρίθηκε άμεσα στα αιτήματα του Δήμου Σαμοθράκη. Η συνεργασία μεταξύ Δήμου και Υπουργείου είναι πολύ υψηλό και τα αποτελέσματα είναι ιστορικά για πρώτη φορά άμεσα.